Οι πρώτες εικόνες που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση αμέσως μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Ένα σκηνικό τρόμου με τουλάχιστον ένα βαγόνι να έχει πιάσει φωτιά, ένα άλλο κομμένο στην κυριολεξία στα δύο και πυκνούς καπνούς να υψώνονται από το σημείο. Aquí no puede estar nadie en la pasarela, hagan el favor. Mire, este es compañero, venga, haga el favor. Estoy grabando. Venga, por favor, que aquí no puede estar. Caballeros, venga, va. Algunos que pudieron salir, les ayudamos intentando romper con nuestras manos la alambrada para que pudieran salir. Οι κάμερες καταγράφουν τις απεικνωσμένες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων αλλά και δεκάδων περιοίκων που σπέβδουν να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους επιβάτες. Κάποιοι προσπαθούν να σπάσουν τα τζάμια με πέτρες, άλλοι ακόμη και με τα χέρια. Yo cuando vi que había gente abajo en la vía del tren con piedras intentando abrir las ventanas, intentando romper las ventanas, fue cuando las llamé, entre 5 o 6 mujeres que habíamos abajo, intentando levantar la alambrada. Το μοιραίο τρένο με τους 218 επιβάτες εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Φερόλ στη βορειοδυτική Ισπανία όταν γύρω στις 9:20 το βράδυ τοπική ώρα ο μηχανοδηγός έχασε τον έλεγχο σε μια στροφή στα περίχωρα της πόλης Σαντιάγο δε Κομποστέλα. Και τα 13 βαγόνια εκτροχιάστηκαν, 4 εξ αυτών ανατράπηκαν ολοσχερώς. Επιβάτες που κατάφεραν να ξεφύγουν από τα συντρίμια περιγράφουν το χάος που επικράτησε τη στιγμή του εκτροχιασμού. It happened so quickly. It's difficult to say what's happened, but the train derailed on a curve and rolled over many, many times. The train was going very fast, and it derailed as it was going around the corner. It's a disaster. I was very lucky we survived. I don't know how many dead there are, but there are many. Τα σωστικά συνεργεία συνέχισαν ολονυχτή στις έρευνες για επιζώντες. Αλλά για δεκάδες επιβάτες ήταν πλέον πολύ αργά. Fue a partir de las 9:10 cuando empezaron a llegar las ambulancias, los bomberos y tal. Y empezaron a organizar un poco y nosotras, mientras pudimos, pues ayudamos a la gente. Τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάνω από 140 τραυματίστηκαν. Μέσα στο σκηνικό της καταστροφής διάσπαρτα πτώματα σκεπασμένα με κουβέρτες. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφει μια πολύ ισχυρή έκρηξη την ώρα του εκτροχιασμού. Una explosión muy 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 grande. De repente como si fuera un bombardazo. El tren, gritando. Se fue levantando el humo y fue cuando vimos un vagón ahí encima y había cadáveres esparcidos. Τα νοσοκομεία της περιοχής πλημμύρισαν με τραυματίες και συγγενείς που αγωνιούσαν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. Que nos dejen ir al hospital. Que nos dejen ver los que están inconscientes. Y cada familiar dice si es el suyo o no. Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στην έκκληση των αρχών για αιμοδοσία. Queremos darle las gracias a todos los profesionales por la prontísima respuesta. Habéis sido testigos muchos de vosotros de la rapidez con la que acudieron. Hasta la zona se trasladaban los servicios. Ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το τρένο ίσως έτρεχε με ταχύτητα υπερδιπλάσια του σχετικού ορίου όταν εκτροχιάστηκε στη θανάσιμη στροφή 4 χιλιόμετρα πριν την πόλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται δικαστική έρευνα για να προσδιοριστούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μάλλον πρόκειται για ατύχημα, ενώ η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών απέκλεισε το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Están trabajando para intentar dar respuestas a esas familias que todavía no han tenido una respuesta. Vamos a seguir trabajando. Se está ya investigando qué es lo que ha ocurrido. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, που κατάγεται μάλιστα από το Σαντιάγο δε Κομποστέλα, επισκέφθηκε το πρωί το σημείο της τραγωδίας. Οι δημοτικές αρχές κήρυξαν πένθος και οι σημερινοί εορτασμοί για τον πολιούχο Άγιο Ιάκωβο ακυρώθηκαν.